Στις 7 Ιουνίου του 1824, ένα ολόκληρο νησί αφανίστηκε. Η κάσος των 7.000 κατοίκων και των 120 καραβιών είχε παραδοθεί στις φλόγες. 4.000 Αλβανοί, Αιγύπτιοι και Τούρκοι υπό τις διαταγές του Αλβανού στρατιωτικού Χουσεΐν Μπέι και του Αλγερινού ναυάρχου Ισμαήλ Γιβραλτάρ κατέκαψαν ολόκληρο το νησί, εξανδραπόδησαν τα γυναικόπαιδα και σκότωσαν περί τους 2.000 άντρες. Η ιστορία λέει πως και εδώ βρέθηκε προδότης. Ο Ζαχαριάς από τη Ρόδο υπέδειξε στον εχθρό την τοποθεσία Αντιπέρατος, όπου αποβιβάστηκαν νύχτα 2.000 Αλβανοί, σκότωσαν την ολιγομελή φρουρά του περάσματος, περικύκλωσαν τους Κασιώτες που πολεμούσαν από το χωριό Αγία Μαρίνα και έγινε το μεγάλο κακό. Από τον Αντιπέρατο η κάσος επατήθη, και έγινε ολοκάπτωμα το αίμα που ησύθη. Με τον μπουρίνι της σφαγής, της νύχτας στο σκοτάδι, μικρές μεγάλες οι ψυχές φύγανε για τον Άδη. Ο Αιγυπτιακός στόλος που είχε συμμαχήσει με τον Σουλτάνο από το 1822 ακόμα είχε φτάσει στην Κρήτη, στον κόλπο της Σούδας, με στόχο να υποτάξει το νησί, ώστε να κυριαρχήσουν οι Οθωμανοί στο Αιγαίο. Δεν είχαν υπολογίσει όμως έναν βράχο μερικά ναυτικά μίλια ανατολικά της Σούδας. Έναν βράχο με το όνομα Κάσος. Ένα μικρό νησί που όμως βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο από όπου ελέγχει το πέρασμα του Αιγαίου προς την Ανατολική Μεσόγειο και έχει τους ικανότερους ναυτικούς. Διαβόλους της Μεσογείου τους λένε και έχουν μπει στο μάτι του Σουλτάνου και του Ιμπραήμ, καθώς από την αρχή της Επανάστασης συμμετέχουν με όλα τους τα καράβια, οργώνουν το Αιγαίο, συνδράμουν στη Χίο, την Κόρινθο, τη Ρόδο, το Καστελόριζο, φτάνουν δε μέχρι και την Κύπρο. Κουρσεύουν τουρκικά και ευρωπαϊκά πλοία, ανακόπτουν τον ανεφοδιασμό των Τούρκων, ανεφοδιάζουν την πολιορκούμενη Κρήτη. Τον Μάιο του 1824, οι επικεφαλείς του Αιγυπτιακού στόλου Χουσεΐν Μπέις και Ισμαήλ Γιβραλτάρ είναι πλέον αποφασισμένοι να εξαφανίσουν από τον χάρτη το μεγάλο τους εμπόδιο, την Κάσο. Στο νησί, μαζί με πολλούς κρητικούς που καταφθάνουν για να γλιτώσουν τη σκλαβιά αλλά και για να πολεμήσουν, καταφθάνουν επίσης και πληροφορίες για επικείμενη επίθεση του Αιγυπτιακού στόλου. Οι Κασιώτες οχυρώνονται. Έχουν κανόνια, έχουν πολεμοφόδια, μα κυρίως έχουν ψυχή. Και είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι τέλους. Όταν καταφθάνουν έξω από το νησί τα εχθρικά πλοία, οι Κασιώτες στέλνουν επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση με την οποία ενημερώνουν για τον αριθμό των εχθρικών δυνάμεων και ζητούν ενισχύσεις. Ο Κουντουριώτης, ο Κολέτης, ο Μαυροκορδάτος και η λοιποί της κυβέρνησης όμως είναι απασχολημένοι με τις εμφύλιες διαμάχες της Πελοποννήσου, δεν τους περισσεύουν και λεφτά, παρότι έχουν ήδη πάρει δάνειο από την Αγγλία και το έχουν κατασπαταλήσει, και απαντούν στους Κασιώτες πως μόλις βρουν τα χρήματα θα αποπλέψουν τα πολεμικά πλοία από την Ίδρα και τις Πέτσες για να τους συνδράμουν. Αν ο εχθρικός στόλος αποτολμήσει να πλησιάσει εις την ίσον ταύτην και να φροντίσει να κάνει έφοδον, συνεχίζει η επιστολή της κυβέρνησης, η διοίκηση γνωρίζουσα την γενναιότητά σας και την απόφασή σας να θυσιαστείτε πάντες υπέρ πίστεως και πατρίδος, πληροφορηθήσα ότι και αρκετά ξένα άρματα ευρίσκονται εις την ίσο σας, είναι βεβαία ότι θέλετε δώσει τρόμον εις των εχθρών. Οι Κασιώτες έδωσαν τρόμον εις των εχθρών και κράτησαν μαχόμενοι περί τις 15 ημέρες. Τα τελευταία δύο μερόνυχτα 45 καράβια του Αιγυπτιακού στόλου τους βομβάρδιζαν ασταμάτητα, μέχρι την ύπουλη αποβίβαση του εχθρού στον Αντιπέρατο. Μετά ακολούθησε η σφαγή. Τα γυναικόπαιδα πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα, ολόκληρο το νησί τυλίχθηκε στις φλόγες, πάνω από 2.000 άντρες σφαγιάστηκαν, τα κασιώτικα καράβια πέρασαν στα χέρια των Αιγυπτίων. Όταν ο ναύαρχος Αχτούρης στις 21 Ιουνίου με τα καράβια του από την Ίδρα έφτασε μαζί με τα σπετσιώτικα καράβια του Μπουκουβάλα στην Κάσο, αντίκρισε μόνο καταστροφή και κόλαση. Τρεις ημέρες μετά θα λάβαιναν την είδηση για την καταστροφή των ψαρών. Ακούσαμε απόσπασμα από την εκπομπή Ελλήνων Δρόμενα «Η Κάσος Μεσοπέλαγα» που προβλήθηκε στην ΕΡΤ 3 το 2013. Με του βοριάτο
Με του βοριά το συνέφω, με του βοριά το. Άιτες με του βοριά το συνέφω, το και της νο και της νο πια στο μπουσί και της νο. Άιτες μανία μανά μανά μανία μαν. Έχω παλιές έχω παλιές λαβωμάτιες, ναι, έχω παλιές άιτε, έχω παλιές λαβωμάτιες. Επ' ακόμα κι ακόμα με πονούσι κι ακόμα. Άιτες, έναν εστενάξω, έναν εστενάξω ήθελα να εστενάξω. Άιτε, έναν εστενάξω ήθελα, αφοβούμε μην ανάψει, φοβούμε. Άιτες, μανία, μανά, 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 νυφλό καπούχο, νυφλό καπούχο στη καρδιά, νυφλό καπούχο. Άιτες, νυφλό καπούχο στη καρδιά, α και το κο και το κορμί μου κάψει και το κο.